δούμε, έχει γίνει ο κακός χαμός με την υπόθεση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφου. Ο οποίος Κωνσταντίνος Μπογδάνος έκανε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο, η οποία προκάλεσε πολιτική θύελα και αντιπαράθεση. Για πες μας. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος επί της ουσίας αναδημοσίευσε μία λίστα με τα ονόματα νηπίων μεταναστών που δημοσιεύτηκε αρχικά στο Mea Culpa, το οποίο ήταν ένα site το οποίο διατηρούσε ο ίδιος. Να το πούμε λοιπόν, λίγο, να το πούμε λίγο, γιατί μας μπερδεύεις λίγο. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Πάμε, διαφορετικά. Θέλοντας ο Μπογδάνος να δείξει ότι τα σχολεία, στα σχολεία υπάρχουν μαθητές στη συντριπτική πλειοψηφία από το εξωτερικό, παιδιά μεταναστών, πήρε και έκανε μία ανεδημοσίευση έτσι από το συγκεκριμένο site, το οποίο στο παρελθόν του ανήκε, ένα θέμα το οποίο αποδείκνυε με μια λίστα ονομάτων ότι σε κάποιο τμήμα νηπιαγωγείων τα 9 στα 10 ονόματα, από τα 20, τα πόσα, 18 ήταν ξένα ονόματα. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι που προκάλεσε, Φίλιππ, όπως καταλαβαίνεις, την έντονη αντίδραση όλων των κομμάτων και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή δημοσιοποιήθηκαν και η λίστα με τα ονόματα. Δεν την έβαλε ο ίδιος τη λίστα. Έτσι. Να την πάρει και να την βάλει. Αυτό που το οποίο έκανε είναι αναδημοσίευση του ρεπορτάζ. Ακριβώς. Λοιπόν, αναδημοσίευσε λοιπόν αυτή τη λίστα. Έγινε ο κακός χαμός τόσο στα social media όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εγκαλούν τον Πρωθυπουργό για την πράξη αυτή, ότι προσπαθεί να αλλιεύσει δηλαδή επί της ουσίας ψήφους από ακροδεξιό ακροατήριο. Ενώ ο κύριος Μπογδάνος βγήκε και έκανε λίγο αργότερα μία διορθωτική ανακοίνωση, λέγοντας ότι εχθές έγινε ένα λάθος που διορθώθηκε και υπήρξε απολογία. Το The Site που δεν μου ανήκει σήμερα διέκοψε τη συνεργασία με τον υπεύθυνο για αυτό το λόγο. Το δικό μου σφάλμα υπήρξε ότι έκανα ένα retweet, δηλαδή αναδημοσίευση, που δεν έλεγξα, πιστεύοντας ότι το δημοσίευμα είχε αλλάξει. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Βέβαια έρχεται τώρα η ιστοσελίδα Εκκλησία Online για να μας πει τι. Ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα και η συγκεκριμένη φωτογραφία, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έχει τραβηχτεί έξω από σχολείο της περιφέρειας του κυρίου Μπογδάνου, όπου είναι αναρτημένα τα ονόματα και των 20... Δημόσια. Δημόσια, των ναι. 20 νηπίων, σε χώρο δημόσιο, όπως προανέφερες πολύ σωστά, στον άβλιο χώρο, εξωτερικά, στην πόρτα του σχολείου. Επομένως, λοιπόν, ακόμα και έτσι να έγινε, ο κύριος Μπογδάνος δεν φέρει τουλάχιστον ως φυσικό πρόσωπο την ευθύνη. Αυτά... Εγώ δεν μπορώ να στραβομουτσινιάζει χαρά η λεμονή. Γιατί... τι πάει να πει δεν φέρει την ευθύνη. Το αναδημοσίευσε. Ας πρόσεχε τι αναδημοσίευε. Μάλλον δεν ακούσατε, κυρία Λεμονή. Ποιο είναι το σας θέμα. Είπαμε. Είναι το θέμα ότι... Σας είπαμε ότι αυτό που δημοσιεύτηκε, δηλαδή τα ονόματα με τα 20 παιδάκια, ήταν δημοσιευμένο σε δημόσιο χώρο, το τράβηξε ένας περαστικός, το δημοσίευσε και ο κύριος Μπογδάνος το αναδημοσίευσε. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Το αναδημοσίευσε από το site ο κύριος Μπογδάνος, έτσι, όχι από τον χρήστη που το αναδημοσίευσε. Από το site. Από το site. Ακριβώς. Έκανε από το site. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν δύο ζητήματα που προκύψουν. Το ένα είναι ότι στα 20 παιδάκια τα οποία είναι στο νηπιαγωγείο, τα 18 έχουν ξένο ονοματεπώνυμο. Έτσι. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι Ελληνόπουλα, είναι μεταναστών. Ακριβώς. Οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα νόμιμα. Γιατί δεν μπορούσαν να παράνομα και να μπουν τα παιδιά στο σχολείο. Άρα έχουμε 18 παιδιά στα 20, τα οποία είναι με γονείς μετανάστες. Αυτό ήθελε να δείξει μέσω του δημοσιεύματος. Ότι έχουν γεμίσει τα σχολεία, δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα. Έτσι. Αυτό ήθελε να δείξει. Αλλά γι' αυτό το οποίο κατηγορήθηκε είναι ότι χωρίς, ότι έκαναν δημοσίευση και τα ονόματα των παιδιών. Αλλά εγώ τώρα.
Ναι. Σε ποιο σχολείο υπήρχε αυτή η ανάρτηση? Σε ποια περιοχή? Με συγχωρείτε που δεν γνωρίζω να σας το πω αυτή τη στιγμή σε ποιο σχολείο ήταν. Θα είναι κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, σας είπα, είναι στις εκλογικές περιφέρειες του κυρίου Μπογδάνου. Αν λοιπόν Αθηνών, δηλαδή. Ο Πάνος ή το site αυτό στην Κηφισιά ή στα νότια προάστια ή στα ανατολικά προάστια, το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να βρει νηπιαγωγείο χωρίς κανένα ξένο παιδάκι ή να βρει νηπιαγωγείο με ελάχιστα ξένα παιδιά. Δεν μου λέει εμένα κάτι το γεγονός ότι υπάρχει μία ανάρτηση που στα 20 παιδιά τα 18. Δηλαδή γετοποιήσαμε την Αθήνα, αυτό λέμε. Ξέρουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας, Αγίου Μελετίου, Αχαρνών, Αγιο Νικόλα, συγκεντρώνει... Τι είναι ο τύπος που λέμε, παρακαλώ. Και μάλιστα βγαίνει η Αφροδίτη Μάνου, η πασίγνωστη Αφροδίτη Μάνου, θες να πω την αναφορά της. Και λέει, δεν καταλαβαίνω τι κακό έκανε ο κύριος Μπογδάνος. Έγραψε ότι υπάρχουν 10 σχολεία όπου 9 στα 10 παιδιά είναι αλλοδαπά και για του λόγου του αληθές δημοσίευσε τα ονόματά τους. Και αντί να σας πειράζει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας αντικαθίσταται συστηματικά, σας πείραξε ο Μπογδάνος. Βέβαια και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έφερε τη μήνυ πάρα πολλών χρηστών του διαδικτύου, γιατί οφείλουμε να τα λέμε όλα. Όπως επίσης και ότι ο κύριος Οικονόμου, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε και είπε ότι ναι, συνέβη το περιστατικό αυτό, ωστόσο δεν θα ανεχτούμε άλλου τέτοιου είδους περιστατικά. Δηλαδή από που να αφήνουν από εδώ και πέρα. Που να αφήνουν υπόνοιες για ξενοφοβία. Άρα η απάντηση προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν θα υπάρξει διαγραφή του κυρίου Μπογδάνου. Ακριβώς, Φίλιπ. Ξεκάθαρα. Και η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται τον κύριο Μπογδάνο.